Δεύτερο επεισόδιο Recook στη Θεσσαλονίκη και αυτό που δοκιμάσαμε είναι ένα από τα must της πόλης. Επισκεφτήκαμε ένα από τα καλύτερα μπεργκεράδικα, δοκιμάσαμε το καλύτερο τους μπέργκερ και γυρίσαμε σπίτι να το φτιάξουμε. Με παρέα. Ρίξε μία ματιά. Λοιπόν, γυρίσαμε στην κουζίνα και είναι μαζί μου ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο οποίος λατρεύει τα μπέργκερ. Οπότε είμαστε εδώ για να φτιάξουμε το καλύτερο μπέργκερ που έχετε φάει, όσο πιο ίδιο γίνεται με αυτό που μας αρέσει απ' έξω, έτσι. Έχω μπροστά μου όμως χαρί σχήμα, τον οποίο θα το κάνουμε στο σχήμα του μπεφτεκιού, ok? Πάρε αυτό, θέλω να το πλάσεις. Θα βάλουμε κάτι στο μπεφτέκι. Λοιπόν, το μόνο που χρειάζεται είναι αλάτι και πιπέρι. Γιατί όλα τα υπόλοιπα θα τα βάλουμε μέσα στο σάντουιτς. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο καθένας. Μαρούλι, μαγιονέζα, κρεμμύδι, ό,τι θες. Οκ. Έτοιμος, δοκιμάς. Ναι. Νομίζω είναι τέλειο. Λοιπόν, το βάζω στο ταψάκι. Δες τι θα κάνουμε τώρα. Θα το φέρω εδώ. Θέλουμε να κάνουμε μια τρύπα εδώ στη μέση του μπιφτεκιού. Για να μην φουσκώσει πάρα πολύ και ψηθεί πολύ υπερβολικά. Οπότε θα το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Και θα ψηθεί καλύτερα. Ωραίος, κάνω και εγώ τα ίδια και πλένει σχέδια. Τώρα τι κάνουμε? Λοιπόν, επόμενο βήμα είναι να βάλουμε αλάτι και πιπέρι και από τις δύο πλευρές. Οπότε βάζουμε αλάτι και πιπέρι, το γυρνάω από την άλλη, βάζουμε και από την άλλη. Τα μπιφτέκια είναι έτοιμα. Θα τα ψήσουμε σε πολύ δυνατή φωτιά σε γκριλ με την κάτω πλευρά αυτή που είναι flat. Και μετά τα γυρνάμε, περίπου 3 με 5 λεπτά θέλουν από την κάθε πλευρά. Μπιφτέκια έτοιμα, ψωμάκια ψημένα. Ήρθε η ώρα να συναρμολογήσεις το μπέργκερ σου. Το μπέργκερ μου, ωραία. Πάμε, βάλε ό,τι θες. Βάλε σάλτσα, πρώτα σάλτσα. Ό,τι θες από τα δύο έχουμε, μαγιονέζα και κέτσαπ. Κλείνεις. Τακ. Και καρφιτσώνεις. Ρίχνω βάρατα. Έτοιμος. Ωραία, το πρώτο έτοιμο. Εγώ δεν θέλω να βάλω τίποτα άλλο. Θα κλείνω και έτοιμο και αυτό. Δείξω στην κάμερα. Δείξα. Έτοιμο να φας. Λοιπόν, πες μου τώρα, ήταν ίδιο με αυτό που πάμε. Ήταν σχεδόν ίδιο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο για το γλυκό όλμηρο. Ο Δημήτρης ήταν μαζί μου. Κάντε like αν θέλετε να το ξαναδείτε σε άλλο βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, πες γεια. Γεια. Τα λέμε. Οπότε θα σου δώσω, οπότε θα σου δώσω μία μερίδα. Παίρνω εγώ αλάτι, εσύ πιπέρι. Τα δείτε. Λοιπόν, πες μου τώρα. Ήταν ίδιο με αυτό που φάγαμε έξω? Ήταν σχεδόν ίδιο με αυτό που φάγαμε έξω. Και πες μου τώρα, ήταν ίδιο με αυτό που φάγαμε? Λοιπόν, πες μου τώρα, ήταν ίδιο με αυτό που φάγαμε? Ήταν σχεδόν ίδιο. Ήταν ίδιο.